τη σαλάτα σε όλο τον κόσμο, Taste Atlas, μία από τις κορυφές, αν όχι η κορυφαία εφημερίδα στο κομμάτι ιστότοπος, στο κομμάτι της γαστρονομίας και βέβαια μία ακόμα διαφήμιση λίγο πριν, όχι την έναρξη, λίγο πριν μπούμε στα βαθιά στο κομμάτι της τουριστικής κίνησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θέλω να πάμε στον κύριο Εύη, στον κύριο Φουντουλάκη. Πολύ σωστά. Είναι ο αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Ψυχαγωγίας Καταστημάτων στο Δήμο Σιτίας. Κύριε Φουντουλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Τι ωραίο πλάνο αυτό από πίσω. Τι ωραίο φόντο από πίσω. Πού βρίσκεστε, εκεί στο παραλιακό μέτωπο? Η πανέμορφη Σιτία μας. Η πανέμορφη Σιτία μας. Εδώ πέρα, στο Λασίθι. Καιρικές συνθήκες ιδανικές. Τι βροχή τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Σιτία δεν καταλαβαίνει. Είχε πολλούς λουόμενους. Σήμερα, να σας πω, η παραλία ήταν η κατάμεστη. Έχουμε την τύχη, να σας πω την αλήθεια, να, μέσα στο δίπλα από το κέντρο, 3 λεπτά με τα πόδια, να έχουμε μια πεντακάθαρη παραλία, σωστά, η οποία είναι μεγάλη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και πάρα πολύ όμορφη. Αντιπρόεδρε, για πες μας λίγο, να μας σχολιάσεις λίγο το κομμάτι της διαφήμισης που ήρθε για τον κριτικό ντάκο και όλη την Κρήτη μέσα από αυτό το δημοσίευμα του Ιστοτόπου. Ναι, πραγματικά μας εξέπληξε. Πραγματικά ο ντάκος είναι ένα προϊόν γευστικότατο, το οποίο το προτιμάνε πάρα πολλοί οι τουρίστες και οι ξένοι ειδικότερα. Όποτε παραγγέλνουν, ένα από αυτά που θα προϊόντα που θα παραγγέλνουν είναι ο ντάκος. Υπάρχει μενού τι πιο απλό, λίγο εστιατορίου, ταβέρνας στη Σιτία χωρίς να υπάρχει ντάκος? Νομίζω δεν υπάρχει. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εν τω μεταξύ ο ντάκος τι είναι? Ένα απλό παξιμάδι, είναι ντοματούλα, σάλτσα, έτσι, τη φρέσκια ντομάτα, τη δικιά μας. Μα στα απλά, έβγει στα απλά. Ελαιόλαδο, το οποίο το διαφημίζουμε σαν ένα από τα καλύτερα και είναι από τα καλύτερα ελαιόλαδα που υπάρχουν. Και λίγο λίτσες, φετούλα, πολύ ωραία φετούλα. Εδώ πέρα βέβαια στη Σιτία εμείς κάνουμε μερική, κάποια τσακπινιά από πάνω, βάζοντας ξύγαλο, το τοπικό προϊόν Σιτίας, το οποίο έτσι, δηλαδή, δίνει έτσι λίγο εξελίξει. Μια ακόμα. Ζητούν τον ντάκο οι τουρίστες, δηλαδή γνωρίζουν τον ντάκο ή το προτείνετε εσείς καμιά φορά? Τι έχει, για πείτε μας λίγο. Παραδόξως το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν, τους αρέσει πάρα πολύ και είναι από τα πρώτα, από τα πρώτα πιάτα που παραγγέλνουν συνήθως όλοι. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στο κριτικό πνεύμα. Ο ντάκος, το ξύγαλο που ανέφερα προηγουμένως, η στάκα με αυγά και όλα αυτά, είναι διάφορα προϊόντα. Σκυβό μακαρούνες, είναι ράτες και όλα αυτά. Είναι προϊόντα τα οποία τα προτιμάνε οι τουρίστες. Δεν τα έχουν δοκιμάσει στον τόπο τους, τους αρέσουν. Είναι τοπικά προϊόντα. Κύριε Φουντουλάκη, και από τη γενικότερη Κρήτη. Βλέπω και έτσι μια δική σας πολύ καλή διάθεση. Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο συγκεκριμένο κλάδο και σε μια περιοχή που δυσκολεύτηκε τους προηγούμενους μήνες και σιγά σιγά έτσι επανέρχεται για να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Ναι. Το παλέψαμε, καταλαβαίνετε, θυμόσαστε ακόμα τότε σε... Αποζημιώσεις πήρατε. Έχουμε ακόμα μείνει εκεί που είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά, μα θυμάστε, εκεί στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Εγώ το θυμάμαι. Ακόμα εκεί έχουμε μείνει, δεν έχει εγώ το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι. Εκεί. Να το θυμηθούν και οι υπεύθυνοι. Αλλά εντάξει, ναι ακριβώς. Να αλλά εντάξει, λοιπόν, εμείς πάντως αναστηθήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Το γνωρίζουμε. Η κίνηση ήταν πάρα πολύ καλή. Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που προτιμάει την πανέμορφη Σιτία μας. Και η κριτική, εσωτερικός τουρισμός, μετακινήσεις μέσα στο νησί. Γνωρίζω χανιώτες που έρχονται Σιτία πραγματικά για 2-3 μέρες, ακόμα και μέσα στην άνοιξη, πριν εισέλθουμε στο καλοκαίρι. Να τα πάτε περίφημα, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα θερμά. Πολύ, να είστε καλά. Και με το καλό να ανταμώσουμε. Εννοείται, δεσμευόμαστε, το μόνο σίγουρο, ειδικά στη Σιτία. Λοιπόν,